Αυγά, την ώρα που εκτελούσε περιοδία, πραγματοποιούσε περιοδία στην πλατεία Αγίου Παντελεήμονα ο Αλέκος Αλαβάνος, που είναι υποψήφιος περιφερειάρχης, πήγε να μπει μέσα στην εκκλησία, στην πλατεία, και τότε ρατσιστικές οργανώσεις του απαγόρευσαν να μπει, τον προπυλάκησαν. Ο ίδιος αρνήθηκε και η ομάδα που τον συνοδεύει, με αποτέλεσμα να δεχθεί γιαούρτια, αυγά και πέτρες. Μάλιστα, μια κοπέλα που ήταν μαζί του τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο ίδιος τόνισε στους άγνωστους, για τους οποίους λέει ότι δεν αναγνωρίζει κανέναν, ότι δεν αποτελεί άβατο η πλατεία Αγίου Παντελεήμονα, μπήκε μέσα στην πλατεία και έγινε το επεισόδιο που έγινε. Ο ίδιος, τον είδαμε πριν από λίγα λεπτά, είναι πολύ καλά και μάλιστα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πλατεία Αμερικής, όπου πραγματοποιεί καινούργια εκδήλωση με ομιλία του. Δημήτρη, οποία... έχει καταλήξει κάποιος ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι επιτέθηκαν στον κύριο Αλαβάνο και τους συνεργάτες του? Ανήκουν σε κάποια ομάδα? Προφανώς είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προκαλέσει και άλλα επεισόδια στην περιοχή. Είναι απαράδεκτα τα πλάνα τα οποία βλέπουμε. Έχουμε καταλήξει για την ταυτότητά τους κάτι? Μάλιστα. Θα σας πω τις δύο πλευρές. Την πλευρά της αστυνομίας που μιλάει για ρατσιστικές ομάδες ακροδεξιών και την πλευρά του Αλέκου Αλαβάνου που μιλά καθαρά για ακροδεξιά στοιχεία, τα οποία συχνά δημιουργούν επεισόδια στη συγκεκριμένη πλατεία και μάλιστα καταφέρονται κυρίως κατά αλλοδαπών ή έγχρωμων συμπολιτών μας που ζουν εδώ ως μετανάστες στην Ελλάδα. Αυτές είναι οι δύο εξηγήσεις. Πάντως, η κοινή συνισταμένη τόσο της αστυνομίας όσο και του Αλέκου Αλαβάνου είναι ότι οι άγνωστοι είναι άνθρωποι που κινούνται στους αντιρατσιστικούς χώρους. Εσύ μίλησες μαζί του, Δημήτρη. Τι σου είπε? Φαντάζομαι πολύ στεναχωρημένος από αυτήν την επίθεση που δέχτηκε. Μου είπε ότι δεν φοβήθηκε, ότι ήταν κάτι που το περίμενε μπαίνοντας και λέγοντας σε αυτούς τους ανθρώπους ότι δεν αποτελεί άβατο και εγώ θα συνεχίσω. Ωστόσο, κατήγγειλε την αστυνομία ότι ήταν εκεί, παρακολουθούσε και αποχώρησε κάποια προφανώς δύναμη της αστυνομίας, τουλάχιστον έτσι μας είπε ο Αλέκος Αλαβάνος. Και επίσης επιτέθηκε φραστικά πλέον και κατά του Πρωθυπουργού και κατά της πολιτείας και κατά του κράτους και κατά του Δημάρχου του Νικήτα Κακλαμάνη, λέγοντας ότι αυτή η απραγία που έχουν επιδείξει τα τελευταία έτη έχει δημιουργήσει το άβατο σε αυτές τις πλατείες, πόσο μάλλον τώρα που συνέβη και αυτό σε βάρος του. Οτιδήποτε και να πει κανείς, Δημήτρη μου, πάντως είναι απαράδεκτα αυτά τα περιστατικά και βεβαίως τέτοιες εικόνες. Θα σε ευχαριστήσω πάρα